καλωσορίσατε εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης που μας φιλοξενεί και τη διοργάνωση αλλά και τη συνέντευξη αυτή που σας ευχαριστούμε πολύ. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε και εδώ αλλά και στον αγώνα θα σας υποδεχθούμε την Κυριακή 10 Απριλίου τον 16ο Διεθνή Μαραθώνιο Μέγας Αλέξανδρος Θεσσαλονίκης Big Win. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και πριν να δώσουμε το λόγο στους επίσημους καλεσμένους που έχουμε και στο πάνελ αλλά και γενικότερα στην συνέντευξη, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο, διευθυντή της διοργάνωσης, να επισημάνουμε κάποια πράγματα και μετά θα ακολουθήσουμε την κανονική ροή. Κύριε Χριστόπουλο, ελάτε. Καλησπέρα. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πραγματάκια πριν ξεκινήσει ουσιαστικά το πρόγραμμα το σημερινό. Το πρώτο είναι ότι ο Σύλλογός μας, ο Διαγραμματής Φορέας, μαζί με πάρα πολλούς θεσμικούς, έχει τα γενέθλιά του, γίνεται 65 χρονών. Το δεύτερο είναι ότι αποχαιρετήσαμε αυτές τις μέρες έναν επίτιμο πρόεδρό μας, ο οποίος ήταν ψυχή για το Σύλλογο, τον Ιάκωβο τον Νικολή. Ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράσο. Το τρίτο είναι ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη Δήμητρα Ιορδανίδου, τη μαραθωνοδρόμου μας πέρσι. Να αποχαιρετήσουμε και αυτήν. Και το τέταρτο είναι ότι ο παιδικός αγώνας, πέραν το ότι θα περάσει τα μηνύματα για την ειρήνη με τα παιδάκια μας, που είναι στην διοργάνωση του Χαμόγελου Παιδιού, θα είναι και προς τιμή ενός άλλου εξαιρετικού επίτιμου προέδρου μας, που τον χάσαμε και αυτόν, καλό ταξίδι και σε αυτόν, τον Ακύρα του Πικίδη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, όχι. 16ος Διεθνής Μαραθώνιος Μέγας Αλέξανδρος Big Win, μια διοργάνωση πολύ υψηλού επίπεδου που πραγματικά έχει εγκαλιάσει όλος ο κόσμος. Υπάρχουν διαδρομές για κάθε πολίτη αλλά και συμμετοχές σπουδαίων αθλητών και αθλητριών. Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί φέτος με την τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλων, μάλλον και φέτος. Γνωρίζετε όλοι και με προσωπικό εμβολιασμό αλλά και ενώ σας 15 ημέρες πριν. Θα δούμε για το rapid test, θα σας ενημερώσω του κ. Χριστόπουλου γι' αυτό. Είμαστε μάλιστα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι στον αγώνα συμμετέχει και η σχολική κοινότητα της πόλης μας, καθώς και για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του αγώνα μέσα από την ανακύκλωση. Ο αγώνας είναι ο 16ος στη σειρά και όπως όλοι γνωρίζετε, ο δεύτερος καλύτερος αγώνας σε όλη τη χώρα, προσφέροντας κάθε φορά πολύ ψηλό επίπεδο υπηρεσίας του δρομής. Γι' αυτό λοιπόν σας περιμένουμε όλους και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα δώσω ευθύς αμέσως τον λόγο στον Δήμαρχο της πόλης μας, στον κύριο Ζέβα, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας και μας θυμάμαι την παρουσία του. Κύριε Ζέβα, ο λόγος εσάς. Πιο αναλυτικά και περισσότερα πράγματα θα πει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, ο εξαιρετικός συνεργάτης, ο Νίκος Ζεϊδέκης. Εγώ απλώς θέλω να χαιρετήσω την φετινή διοργάνωση, ελπίζοντας από την καρδιά μου επιτέλους να πούμε σε μια κανονικότητα, ελπίζοντας πλέον οι ημερομηνίες να είναι δεδομένες, ελπίζοντας πλέον ο κόσμος να είναι. Ο κόσμος μάλλον θα είναι στο ραντεβού, απλώς εμείς να είμαστε συνεπείς στο ραντεβού του, με όλα αυτά που πέρασε η πόλη μας, με όλα αυτά που πέρασε η χώρα μας, με όλα αυτά που πέρασε όλος ο πλανήτης τα δύο τελευταία χρόνια και δεν μας άφησε να προσφέρουμε στην πόλη αυτό το δρομικό συνέστημα, αυτή την ανάταση που έχει και αυτή τη χαρά. Οπότε εύχομαι από την καρδιά μου καλή επιτυχία, εύχομαι καλή συνεργασία και για τον Απρίλιο και για τον Οκτώβριο που θα έχουμε τον ημιμαραθώνιο και σε κάθε περίπτωση οι Θεσσαλονικοί, αλλά όχι μόνο οι Θεσσαλονικοί και όλοι οι Βορειοελλαδίτες, ίσως και εκτός από την Βορειοελλάδα και από το εξωτερικό, να έρθουν σε αυτόν τον εξαιρετικό αγώνα, να έρθουν και να κοσμήσουν την παρουσία τους και αν θέλετε να δώσουν και την βοήθεια στην πόλη που πραγματικά τη χρειάζεται σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάει η οικονομική ζωή της πόλης και κυρίως, γούλα μου, το συνέστημα. Η διάθεση και χαμόγελο. Θέλω να προσφέρουμε πολύ περισσότερα χαμόγελα και θα είμαστε όλοι μαζί για αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και θα πάρω τη σκητάρια από τον Δήμαρχο, από τον κύριο Ζέρβα, για να καλέσω τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Νεολαίας Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ζεϊδέκη Νίκο, για να μας δώσει έτσι ένα πλειδέστερο πλαίσιο το διοργάνωση, αλλά και όχι μόνο. Κύριε Ζεϊδέκη. Το πλαίσιο της διοργάνωσης πρέπει να δώσει την θέση. Εσείς είστε η διοργάνωση. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 16η χρονιά είναι συνδιοργανωτής του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος. Και φέτος θα υπάρχει και η Αλεξάνδριος Εθνοδρομία. Σωστά. Το οποίο θα γίνει το Σάββατο, το απόγευμα, από την Πέλα στην Θεσσαλονίκη, με την ίδια διαδρομή του Μαραθωνίου.
Πρόκειται για μια μεγάλη γιορτή του αθλητισμού και μάλιστα με διεθνή ακτινοβολία. Συγχρόνως είναι μια διαδρομή στην ιστορία, μια διαδρομή γεμάτη Ελλάδα. Με την ευκαιρία του Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος, η καρδιά του αθλητισμού θα χτυπήσει για ακόμη μια φορά στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη μας. Αυτός είναι και ο δικός μας στόχος ως Δημοτική Αρχή, αυτός είναι και ο στόχος προσωπικά του Δημάρχου μας Κωνσταντίνου Ζέρβα. Να βρίσκεται η πόλη μας στο επίκεντρο μεγάλων αθλητικών γεγονότων, να βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών διοργανώσεων. Η μέρα διεξαγωγής των αγώνων του Μαραθωνίου, η Κυριακή, θα είναι παράλληλα μια μέρα χωρίς αυτοκίνητο για τη Θεσσαλονίκη. Θα πεζοδρομηθεί η λεωφόρο Νίκης, ώστε να διευκολυνθούν οι δρομείς και οι αθλητές από τη μία πλευρά, αλλά και ο κόσμος, μικρή και μεγάλη, από την άλλη πλευρά, που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν αυτή την αθλητική διοργάνωση, να είναι πιο εύκολο στην πρόσβασή τους. Καλούμε τους συμπολίτες μας κάθε ηλικίας να γίνουν μέλος και μέρος αυτής της γιορτής, να γευτούν τη χαρά της συμμετοχής. Άλλωστε, αθλητισμός, χαρά και ζωή είναι έννοιες ταυτόσιμες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ευχαριστώ τον κύριο Ζεμπέκη και πριν δώσουμε βήμα παρακάτω σχετικά με αυτό που είπε ο κύριο Ζεμπέκη για την Αλεξάνδριο Ειρηνοδρομία, έχουμε και του ανθρώπου που θα είναι μαζί μα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία του Πινκ-Πονγκ και την Ελληνική Ομοσπονδία του Πινκ-Πονγκ, να σα πούμε αναλυτικά τι ακριβώ θα γίνει εκείνη τη μέρα, γιατί ο Μαραθώνιο αρχίζει και μια άλλη διάσταση και θα τον παρακολουθήσουν σε 25 χώρε. Ταυτόχρονα του εξωτερικού. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να περάσουμε στο επόμενο. Θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Βούλα Πατουλίδου, πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Θα πάτε σαν πάνω. Και καλύτερα και καλύτερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξαναβρισκόμαστε. Πέρασε πάρα πολύ καιρό. Και πήγε το γεγονότο των τελευταίων χρόνων, και όχι μόνο χρόνων, αλλά και των τελευταίων μηνών. Από τη μία σου προκαλούν λύπη και από την άλλη έχεις παιδιά που διαπέπουν. Τρία γεγονότα, ένα στην Ελληνομαϊκή, ένα στο Βόλεϊ, το άλλο στο Τίποτο. Βλέπεις ξαφνικά ότι αυτός ο τόπος γεννά ταλέντα. Και επειδή γεννά ταλέντα όχι μόνο εντός του αγωνιστικού χώρου, αλλά και εκτός. Εάν δείτε λίγο την παρουσίαση γενικότερα, όλη την παρουσίαση της διοργάνωσης, θα δείτε πόσο καλή δουλειά έχει γίνει από τους ανθρώπους που έχουν δουλέψει γι' αυτό. Μιλάμε όλοι για ασφάλεια, γιατί έχουμε την πανδημία, είχαμε και πόλεμο και ξαφνικά ο Διεθνής Μαραθώνιος Δρόμος Μέγας Αλέξανδρος είναι τέταρτος όσον αφορά την ασφάλεια. Γιατί αν δείτε λίγο τα στατιστικά, θα καταλάβετε πόσο καλό μια αθλητική διοργάνωση μπορεί να κάνει στην πόλη. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι πολύ φορείς. Συζητούσαμε πριν από λίγο ένα πολύ μεγάλο μπράβο και γενικότερα στο Δήμο, γιατί υπάρχει και ένα άλλο πρόγραμμα, αυτό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, όπου βλέπεις, οι άνθρωποι του Δήμου έχουν τρέξει τόσο πολύ ώστε αυτή η πόλη αυτό το κομμάτι να μορφύνει ακόμη περισσότερο και μορφύνει αξιοποιώντας χρήματα που σου δίνουν από την Ευρώπη. Και έρχεσαι εσύ να φτιάξεις και να αναπλάσεις μέρη τα οποία μπορεί ακόμη και μετά να χρησιμοποιηθούν από ένα δρομικό κίνημα που πραγματικά σε αυτή την πόλη το μόνο που δίνει είναι μπόνους. Χαίρομαι που είμαι κομμάτι αυτής της πόλης, γιατί ακόμη και την τελευταία στιγμή, μια ραμποδιδρομία που ήταν να γίνει και που έπρεπε να ακυρωθεί για συγκεκριμένους λόγους. Γιατί ξύπνησε μια μέρα ο ΠΑΣ και λέει: «Οπ, αυτό ξέρετε είναι μόνο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής». Παρ' όλα αυτά όμως, ο τρόπος και ο λιγμός για να μπορείς, όχι λιγμός, ελιγμός, για να μπορείς να αξιοποιήσεις τη δυνατότητα από χέρι σε χέρι να δίνεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό που το ονομάζεις και που έχει ένα περιεχόμενο όσον αφορά την ειρήνη, την ειρηνοδρομία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και βλέπετε ότι τελικά ο αθλητισμός γεννά ανθρώπους όπου στοχεύουν στο συνέστημα, ακόμα και όταν αποτυχαίνεις, ακόμα όταν δεν κερδίζεις, ξέρεις ότι έχεις την επόμενη φορά μέσα από τέτοιου είδους διοργανώσεις, μέσα από τέτοιου είδους συνεργασίες, να έχεις ό,τι καλύτερο μπορεί να σου προσφέρει ο αθλητισμός. Ο αθλητισμός δομή προσωπικότητες. Όσοι είναι εκτός, δυστυχώς, θα πρέπει να απομακρυνθούν με συγκεκριμένο τρόπο. Και το λέω αυτό γιατί και προχθές δόθηκε η ονομασία ενός παιδιού που έχει χαθεί από τη ζωή σαν γήπεδο και που τελικά εκείνο που όλοι μας θέλουμε, υπηρετώντας τον πολύ 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 σημαντικό θεσμό του αθλητισμού, είναι πολύ συγκεκριμένο να προστατεύσουμε αυτούς που για αυτή την πόλη θέλουν το καλύτερο. Και νομίζω ότι τουλάχιστον από αυτή τη μεριά τώρα δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να υπηρετούμε εμείς εσάς
για ό,τι καλύτερο μπορεί να μας δώσει ο αρχηγός μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι στραβοκάνουμε, θα το διορθώσω. Εμείς ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την πολιτεία που τα αντανακλαστικά της είναι άμεσα ακόμα και μπορούμε πραγματικά και δρομολογούμε καταστάσεις και αλλάζουμε έτσι και το θέμα του αθλητισμού προς καλύτερες κατευθύνσεις. Θα ήθελα παρακαλώ πολύ να δώσω το λόγο τώρα στον πρόεδρο του ΕΑΣ ΕΓΑΣ Θεσσαλονίκη, τον κύριο Αναστάσιο Τομπούλη, που είναι εδώ μαζί μας. Ο ΕΑΣ ΕΓΑΣ, που πάντα είναι πίσω από όλα τα προβλητικά κινήματα, το στίβο ένα φορέα πραγματικά που έχει με εξαιρετικό έργο πίσω του, αλλά θα μου πει περισσότερο ο κύριο Τομπούλη. Μπορώ να ζητήσω κάτι. Επειδή τον δήμαρχο τον έχουμε πνίξει από το πρωί και με τελειώσει, μήπως να το ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζέβα, για την υποστήριξη. Καλησπέρα σας. Όπως βλέπετε, κάθε χρόνο είμαστε παρόντες εδώ για αυτό το γεγονός που έχει καταφέρει ο Τρίτονας αυτόν τον αγώνα σε όλο τον κόσμο να ακούγεται και η Θεσσαλονίκη και η Μακεδονία και η Ελλάδα. Εμείς σαν ΕΑΣ ΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης στηρίζουμε πάντα και είμαστε δίπλα σε αυτούς τους αγώνες πολύ δε περισσότερο όταν ο αγώνας διοργανώνεται από ένα σωματείο της δύναμής μας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου του ΕΑΣ, της κυρίας Σοφίας Σακοράφα. Σας μας εύχεται όλους εδώ καλή επιτυχία στον αγώνα μας και πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλύτερα φέτος από τις προηγούμενες χρονιές, διότι ο κόσμος διψάει να βγει έξω στον δρόμο για να συμμετέχει. Επειδή έχασε κάποιες ευκαιρίες, φέτος πιστεύουμε ότι θα πάμε πολύ καλύτερα. Η ΕΑΣ ΕΓΑΣ είναι εδώ. Όλο το Διοικητικό Συμβούλιο βοηθάει όπου χρειαστεί. Από εκεί και πέρα εύχομαι καλή επιτυχία στους διοργανωτές μας, στους παράγοντες όλους και να συγχαρούμε όσους συμμετέχουν είτε θελοντικά είτε χορηγικά. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά είναι για μαρκέτα, πήρουμε. Μπορούμε να το πούμε και όλα. Λοιπόν, προχωράμε και θέλω να σας πω ότι συμφωνούμε με όλα αυτά που έκαναν οι προλαλήσαντες, αλλά σίγουρα τον πρώτο λόγο έχουν οι δρομείς και έχουν και οι θεατές και ο κόσμος που συμμετέχει, ο απλός κόσμος που συμμετέχει στον 16ο Διεθνή Μαραθώνιο Μεγάλης Big Win και σε όλες τις διοργανώσεις μας. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή τον πρώτο λόγο τον έχουν αυτοί, ας δούμε ένα βίντεο για το τι ακριβώς συνέβη στον προηγούμενο αγώνα, στον 15ο δηλαδή. Πως δεν είμαστε έτοιμοι.
οργάνωση. Είμαστε πολλοί άνθρωποι, φορείς, συνεργάτες, χορηγοί, όλοι. Αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος που δεν του διαφεύγει τίποτα πραγματικά για οτιδήποτε συμβαίνει. Και αυτός δεν είναι άλλος από τον διευθυντή της διοργάνωσης, τον κύριο Δρόσο Χριστόπουλο. Δηλαδή, εμείς κάτι μπορούμε να στηθεί, εδώ πέρα δεν ξέρει και τίποτα. Ξανά καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ για 17η χρονιά. Άγιο 16ο Μαραθώνιο. Το 2020, όπως ξέρετε, δεν έγινε. Προσπαθήσαμε 5 φορές για να γίνει και δεν έγινε. Και αυτό είναι σε υπέρ μας. Κρατήσαμε αξιόμαχο όλο το προσωπικό μας. Γι' αυτό και πέρσι, το 2021, που κάναμε 2 διοργανώσεις την ίδια μέρα, με σύμβαση και συμφωνία όλων των φορέων, πήραμε άριστα διοργανωτικό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έκανε η πόλη, το έκαναν εμείς, το έκανε η πόλη. Και όχι μόνο όλοι αυτοί που συνεργάζονται, που δίνουν την τσουκούλα τους για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Εκτός του ότι είναι ένα αθλητικό γεγονός, ένα πολιτιστικό γεγονός, ένα κοινωνικό γεγονός, ένα τουριστικό γεγονός, ένα γεγονός που βάζει τη χώρα. Εγώ είμαι εδώ για να παρουσιάσω το αγωνιστικό πρόγραμμα, πριν όμως θα σας παρουσιάσω την πρώτη έκπληξη. Από φέτος, από χθες, που ήταν τα γενέθλια του Συλλόγου, τα 25 γενέθλια του Συλλόγου, στον αέρα βρίσκεται η ιστοσελίδα Alexander the Great, virtual.com, όπου κάποιος μπορεί να τρέξει τον μαραθώνιο σε όλο τον πλανήτη. Κατεβάσει ένα application που θα το δείτε εξαιρετικά το site και θα τρέχει 42 χιλιόμετρα όπου και να βρίσκεται, σε όσες μέρες το κάνει, είτε σε μία είτε σε πολλές, και θα πάει στο σπίτι του το γνήσιο μετάλλιο του δεύτερου μαραθώνιου Μέγας Αλέξανδρος και συγχρόνως την ώρα που θα τρέχει, στο κινητό του θα έχει τα σημεία αυτά που περνάει πραγματικά. Τι βρίσκεται στην αμφιτηρία, τι βρίσκεται στα πρώτα μέτρα, πού βρίσκονται όλα τα αξιοθέατα και όλα τα ιστορικά σημεία που έχει αυτή η περιοχή. Θα θέλαμε να δείτε αυτό το τρέιλερ που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν ο δρομέας σε όλα τα μέλη του κόσμου, γιατί να ξεκινήσει και θα σας πω. Την εκφώνηση μου δεν υπάρχει και ο πιο αναγνωρίς συμφωνής στον πλανήτη. Sometimes a simple walk from point A to point B. Alexander the Great Virtual Race. Run it, walk it, from every corner of this planet. Wheelchairs and astronauts are welcome. Be part of something magical, spectacular, epic. Be part of ancient history. Make it to the finish line at your own pace. And get the collectible authentic medal of Alexander the Great. Όσοι λοιπόν θα συμμετέχουν, θα πηγαίνουν στο σπίτι τους όπου για να βρίσκεται σε όλο τον πλανήτη αυτό το αυθεντικό μετάλλιο και ένα πιστοποιητικό συμμετοχής που θα λέει ότι ο επόμενος σταθμός προτείνουμε να είναι η χώρα μας για να ζήσετε τον αυθεντικό μαραθώνιο μέρα. Θα ρίξετε ως πέλος Θεσσαλονίκη. Θα πάρει και το βιντεάκι του μισό αυτό. Alexander the Great Authentic Medal AD. Make it yours and be proud for being part of ancient history. You don't have to be a high-class athlete to participate. It's a willing race. Be part of it from anywhere in the globe. Προβάλλει τη χώρα μας ιστορικά, αθλητικά και τουριστικά φυσικά, διότι όλοι αυτοί θα παίρνουν αυτό το πιστοποιητικό που είδατε και το μετάλλιο το που είναι πραγματικά από μισοτέχνημα, θα παίρνουν σπίτι τους και θα τους λέει το ίδιο το πιστοποιητικό της χαρακτήρα που συμμετείχατε στο Βίτσα, επειδή δεν είστε τυπώς πάνω στη χώρα μας, αλλά σας περιμένουμε στη χώρα μας να ζήσετε τον αθλητικό. Μόνο τα email που έχουμε ήδη κλείσει είναι 2.500 email, αυτό για αρχή έχουμε κι άλλα. 2.500 οργανωμένων συλλόγων δρομών του εξωτερικού που θα πάμε στην ενημέρωση. Πάμε τώρα. Κάνουμε αγώνα δρόμου για να το παρουσιάσουμε με τα γενέθλια του συλλόγου. Και είναι έτοιμο, είναι στον αέρα. Μπορούν πλέον να συμμετέχουν. Παρουσίαση αγωνιστικού προγράμματος. Το αγωνιστικό πρόγραμμα είναι αυτό που ήταν πάντα. Είναι ο μαραθώνιος ο διεθνής Πέρα Θεσσαλονίκη, που ενώνει την Πέρα με τη Θεσσαλονίκη, 8 η ώρα το πρωί της Κυριακής το πρωί. Είναι τα 10 χιλιόμετρα από τους Απελόκηπους, ο Λάζαρος ο Κυρίζος, ο Δήμος Απελόκηπων, από την πρώτη στιγμή να ήταν τύπο προδεργάτης, για να γίνει αυτή η διοργάνωση πραγματικότερη τη χώρα μας. Και φυσικά προς τιμή του είναι τα 10 χιλιόμετρα που ξεκινούν από εκεί και τερματίζουν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είναι τα 5 χιλιόμετρα που ξεκινούν από το Δημαρχείο μας εδώ. Και είναι μετά, εκτός αγωνιστικού προγράμματος, ο παράλληλος δρόμος των κυρίων μέτρων να δώσουμε την ευκαιρία όταν τα παιδάκια, τόσα παιδιά, παιδιά βλέπουν εδώ ότι υπάρχει ένας δρόμος τέτοιος, που έχει 5 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα τη μαραθώνια, δίνουμε την ευκαιρία στα παιδάκια εκτός αγωνιστικού προγράμματος να κάνουν 1000 μέτρα, που φέτος, που πάντοτε τα 1000 μέτρα γίνονται στην διοργάνωση με το χαμόγελο του παιδιού, φέτος θα περάσει, όπως και όλη η διοργάνωση θα περάσει μηνύματα ειρήνης,
και θα είναι φυσικά την αριστερά μέχρι τα άγρα του τερματισμού. Θα έχουν και ειδικό μπουζάκι, θα είναι φέτος πολύ όμορφο. Δεν είχε γίνει τεστ λόγω των υγειονομικών μέτρων. Έχουν γίνει δηλαδή το 19. Αυτό ό,τι αφορά το αγωνιστικό πρόγραμμα. Λεπτομέρειες φυσικά υπάρχουν στην ιστοσελίδα. Έχουμε πάντοτε καλούς αθλητές. Δεν καλέσαμε επιστήμους όπως πάντα. Αλλά θα μας θυμίσουν οι περισσότεροι και Έλληνες και ξένοι πρωταθλητές. Θα έχουμε ένα καλό επίπεδο ανταγωνισμού. Γιατί κατά σώματα, εκτός από τη χαρά που δίνουν η συμμετοχή ανθρώπων κάθε ηλικία επίπεδο, ανθρώπων με αναπηρίες, η διοργάνωση δίνει τη δυνατότητα συμμετοχή σε όλο τον κόσμο, δεν αποκλείει κανένα. Φροντίζει η εξαιρετική τεχνική μας επιτροπή που είναι το καμάρι μας να εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων. Άρα, ενώ θέλουμε και καλούς αθλητές, γιατί τα παιδάκια κάθε σώμα δεν γνωστούν τον κόσμο και γίνονται και αθλητές. Θα παρουσιάσουμε το μετάλλιο. Εδώ είναι κάποιοι καλοί αθλητές που συμμετέχουν. Το μετάλλιο θα είναι αυτό. Δεν έχει σχέση με το άλλο το μετάλλιο του Βίρτσο, που θα είναι εκπληκτικό. Και άλλο παρουσιάζουμε το επίσημο μπουζάκι. Αυτό είναι το Big Lava. Εδώ είναι ενσωματωμένο το τσίπ ηλεκτρονική υπομονέτηση. Και το μπουζάκι το επίσημο μπουζάκι είναι σημαντικό. Και από εσά που είναι στην Ελλάδα έχει το σημαντικό ρόλο εξάρτη του ρομπότ του αγώνα. Τώρα, επιπλέον θέση συμμετοχή θα δώσω τι θέσει του Σέντερ. Η διοργάνωση επιτελεί αστειόπλοκο το λόγο διασαγωγή, το οποίο είναι πιο συναρμονισμένο με την υγεία με αυτά που με αυτού του κανονισμού που έχει εκπονήσει σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ η Υγειονομική Επιστημονική Επιτροπή τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και εμεί αναγνωριζόμαστε πλήρω. Η προηγούμενη διοργάνωση ήταν αστερά μόνο για εμπορευμένους κανονιστές και αθλητές. Φέτος το ίδιο το κάτω να δίνει τη δυνατότητα σε ποσό 5% των συμμετοχών να δώσουμε και σε μη εμπορευμένους αντιδρομούς. Αυτοί θα προσέχουν στους αθλητές. Ένας τώρα οι αγαπητές μας είναι συμμετέχοντες, στους αθλητές σε ποσό 5% στο περίπτερο 2 της έκθεσης την 5η, 7η, την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 του μήνος, θα προσέχουν στους αθλητές και να παραλάβουν τον εξοπλισμό τους. Επίσης θα δοθούν επιπλέον 1500 θέσεις σε δρομείς που δεν πρόλαβαν να δώσουν συμμετοχή. Εδώ θα πρέπει να τονίσω ότι πάντα το είχαμε τον χρόνο τη τελευταία στιγμή. Τώρα δυστυχώ λόγω αυτή τη κατάσταση που παγκοσμίω επικρατεί, ακόμη και πιο ιστορική μαραθώνη πολύ περισσότερων ετών, 100 χρόνια μαραθώνη, βλέπω ότι η δρομή λόγω τη τελευταία στιγμή. Γιατί τότε δεν ξέρουμε αν αυτή η ίδια είχαν καλά σπίτια για να δηλωθούν. Και περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι το αγωνιστικό πρόγραμμα. Εγώ στο τέλος έχουμε ερωτήσεις για πιο πολλές λεπτομέρειες, άλλωστε και πιο πολλές λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει πλήρη προετοιμασία. Αυτή τη στιγμή είναι πανέτοιμοι, θα μπορούσαμε και αύριο να κάνουμε τον αγώνα. Είμαστε πανέτοιμοι. Περιμένουμε λοιπόν να περάσει μια εβδομάδα με αγωνία την περιμένουμε, έτσι ώστε να ζήσουμε αυτή τη χαρά του αθλητισμού, του πολιτισμού και γενικά να δώσουμε χρόνο στην πόλη. Σε όλα αυτά, ξέρετε, πολύ σημαντική παρουσία έχουν οι χορηγοί μας, οι οποίοι, αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα μπορούσαμε να τις αποχωρήσουμε ή να αναπτυχθούμε ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε... Εγώ συνέβησα με το αγωνιστικό πρόγραμμα και παρουσιάσαμε τον Βίρτσο Αλεξάνδρο The Great που θα είναι υποθετής. Είμαι ενήμερος, ξέρω τι έχει προηγηθεί. Η γνωδρομία λοιπόν ταχύτατα όλοι μαζί αντιδράσαμε και κάναμε το καλό καλύτερο πιστεύω εγώ, αλλά και κατά κοινή ομολογία καλύτερο. Έτσι λοιπόν πλέον, μέσα στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλας που κατά σύγκριση ο Δήμος Πέλας όλη την εβδομάδα είχε προγραμματίσει και θα έκανε και κάνει, έχει ξεκινήσει τις εκδηλώσεις για την Ειρήνη, θα γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα γίνεται η εκκίνηση της ειρηνοδρομίας. Αποφασίσαμε τα κύτταρα των νικητών του μαραθωνίου ανδρών γυναικών να έχουν πρέπει να είναι βαρύτιμα και να έχουν το σχήμα ηλιάς. Αυτό το πράγμα έχει τον ίδιο συμβολισμό με τη φλόγα, δηλαδή μπροστά του ανθρώπου για σωματική και πνευματική τελειοποίηση, καθώς επίσης και την αένα η ανάγκη του για ειρήνη και διάλογο μεταξύ των λαών, όπως πολέμος. Αυτό το πράγμα θα μεταφερθεί σε όλους τους Δήμους, θα γίνουν οι εκδηλώσεις, θα καταλήξει η Θεσσαλονίκη στο Δήμο μας εδώ και θα μείνει στο βάθρο, όπως έμενε η φλόγα, θα μείνει στο βάθρο και θα περιμένει τους νικητές που πέραν του χαρακτήρα της νίκης τους, θα έχει και όλη την άλλη φιλοσοφία που πρεσβεύει ο ίδιος άνθρωπος. Φέτος, για πρώτη φορά, η πρωτοβουλία του Δήμου Γραμμένου και Θερμάτισε Καλλιτήρια επιλεγήκαμε στις 23 περιοχές που θα περάσουν και μνήματα ειρήνης που περνάει κάθε χρόνο η Παγκόσμια Συνέδρια των Τυπών. Και ευκαιρία κάποιου γεγονότος που το 1971 έχει γίνει μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Το υιοθετήσαμε, διότι είμαστε ένα θετικό αλλά και κοινωνικό γεγονός και κάθε καλή προσπάθεια με χαρά του υιοθετούμε και θα μας πει ο Νίκος Γραμμένος και πράγμα. Έχει 6 Απριλίου, μεθαύριο, είναι η Παγκόσμια Μέρα Τυπών. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία
επέλεξε φέτος 25 άτομα από 25 διαφορετικές χώρες παγκοσμίως να δημιουργήσουν δράσεις πάντα μέσω του πιπόν οι οποίες θα προάγουν το διάλογο και τη συμπλήρωση. Το πιπόν εκφύσως είναι ένα άθλημα το οποίο με την ανταλλαγή χτυπημάτων δίνει το στίγμα του ως μορφή διαλόγου. Στην Ελλάδα, για καλή μου τύχη, επιλέγηκα εγώ και ευχαριστώ αυτόν τον οποίο πήρε την ακούφαση. Ευχαριστώ την Κατερίνα της Ευελίου και τον κύριο Χριστόπουλο, γιατί όταν τους είπα την ιδέα μου, την αγκάλιασα κατευθείαν και χωρίς αυτό το ρόλο δεν θα ήμουν εδώ. Η Γερμανική Τροπή το αγκάλιασε. Ναι, το φυσικά. Ναι, ήταν φανταστικό. Το 1900, πριν από 5 χρόνια περίπου, Αμερική και Κίνα ήρθαν κοντά γιατί ένας αθλητής της Αμερικής έχασε το λεωφορείο του στο παγκόσμιο, μπήκε στο λεωφορείο της αποστολής της Κίνας. Με αποτέλεσμα προφανώς οι αθλητές δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα. Αυτό έφερε τις κυβερνήσεις κοντά. Κατέρωθαν προσκλήσεις στις χώρες, οπότε των πραγμάτων ήρθαν ουσιαστικά κοντά. Και αυτό γιορτάζουμε μεθαύριο ως Παγκόσμια Ομοσπονδία Πιπών και Ελληνική Ομοσπονδία προφανώς. Η πρόταση που είχαμε ήταν πάρα πολύ απλή. Θα περιμένει και θα παραλάβει το βαρύτιμο, το βαρύτιμο τρόπο αυτό μαζί με τον κύριο Ζεύρα, ο Γενικός Πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη και έχουν προσκληθεί από την Τουρκία ο πρόεδρος της Τουρκικής Ομοσπονδίας και διακεκριμένοι αθλητές. Καθώς θα είναι παρόν ο κ. Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας, μαζί με Έλληνες αθλητές της Εθνικής Ελλάδος, να τρέξουν όλοι μαζί τα τελευταία 2 χιλιόμετρα, δείχνοντας ότι ο αθλητισμός ενώνει, ότι το πιπόν προάγει το διάλογο, ότι αν το κοιτάξουμε βγάζοντας τις όποιες παροπλίες έχουμε, τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα που μας ενώνουν, ο αθλητισμός είναι ένα από αυτά. Και ότι η Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο να γίνει το παράδειγμα, να γίνει ακόμα μια φορά το παράδειγμα, παγκοσμίως. Και όλο αυτό θα μεταδοθεί σε live streaming και από την Παγκόσμια Ομοσπονδία σε όλες τις χώρες της γης, στα εκατομμύρια των εγγεγραμμένων αθλητών τυπών. Και θα είναι μια τεράστια διαφήμιση και θα δείξουμε σε όλους τι εστί Έλληνας, ύφος, φιλοξενία και όλα αυτά τα οποία, για τα οποία είμαστε περήφανοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και τον κύριο Βαμέν και την Ελληνική Ομοσπονδία και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Τυπών. Η Ομοσπονδία φιλοξενεί την δράση και την ενέργεια αυτή. Και θα θέλαμε και το Σάββατο στις 9 Απριλίου να έρθετε κι εσείς να απολαύσετε όλη αυτή τη διαδρομή ουσιαστικά που αφορά τον Μαραθώνιο, τα 42 χιλιόμετρα της Πέλλας δηλαδή, που ξεκινάνε την Πέλλα και φτάνουν εδώ στον τερματισμό που δεν είναι άλλο παρά τον μεγάλο Αλεξάνδρου. Πήγαμε λοιπόν πριν για συνεργασίες, για συνεργάτες, οπότε θα κάνω μια αναφορά στους συνεργάτες. Να θέλετε να ανακοινώσετε να προτείνετε. Γιατί έχει μεγάλη σημασία αυτό. Αφού είστε παρόν, έχει. Από την πρώτη στιγμή ούτω ή άλλω, δεν είμαστε από τον κήπο. Είναι πρωτεργάτης του Διεθνούς Μαραθωνιώτες Αλεξάνδρος και ο κύριος Κυρίς, ο προσωπικά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά θα το πω και άλλη μία, ότι από το 2006 μέχρι τώρα περάσαμε 16 χρόνια και πραγματοποιούμε. Καλά, το λέω, το 16ο Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμο Μέγας Αλέξανδρος. Τότε ο Κρήτων, η νομαρχία Θεσσαλονίκης, με νομάρχη του Παναγιώτη Ψωμιάδη και ο Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης, Αμπελοκήπων και μετά έγινε Μενεμένης, στο ξενοδοχείο Καψί συναντηθήκαμε μαζί με τον σπίκερ των αγώνων των αθλητικών, τον κύριο Κωνσταντόπουλο τον Γιώργο, ο οποίος μας κάλεσε προκειμένου να κερδίσουμε την κούρσα έναντι των γειτόνων μας των Σκοπιανών, οι οποίοι είχαν καταθέσει αίτηση για να πάρουν και αυτοί
Διεθνή Μαραθώνιο Δρόμου με το όνομα Μέγας Αλέξανδρος. Είναι έτσι? Θεμάτιζε το άκρον εκεί μέσα στη Βουλή του Κωστά Σκράβη. Στο άκρον αυτό που έχουν στα Σκόπια. Ήρθε μάλιστα, να ανάψουμε την αρχαιρία, ο αείμνηστος Γιούνας Κυριακού, ο οποίος ήταν πρόεδρος τότε του Πανελληνίου και αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας της ΙΑΦ. Με ελικόπτερο από την Ιταλία, είδε το χώρο, μόρφωσε άποψη και εν συνεχεία κατά ευτυχή σύμπτωση συνέπεσε η διαδρομή από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Πέρα, στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, από την πρωτεύουσα της Αρχαίας Μακεδονίας, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας του σήμερα, τη συμπροτεύουσα της Θεσσαλονίκη, να είναι η απόσταση αυτή που προβλέπεται από τις διεθνείς προδιαγραφές για αγώνες Μαραθωνίκη. Έτσι ξεκίνησε ο πρώτος, άναψε μία φλόγα και έγινε μία δυνατή φωτιά από ό,τι βλέπουμε, η οποία ζεσταίνει τα μάτια, τις ψυχές, τις καρδιές, είναι ωραίο το θέαμα αυτό, να βλέπει κανείς να συνεχίζεται ως θεσμός. Το εκπέμπει πολλά μηνύματα εθνικά, ιστορικά, πολιτιστικά, μα πάνω απ' όλα αθλητικό μήνυμα και αθλητικό γεγονός, πολύ μεγάλο και πολύ δυνατό, τιμά την πόλη μας, τιμά τους αυτοδιοικητικούς θεσμούς όλους που έχουμε στην πόλη μας, τους συλλόγους τους χωρίς οι οποίοι συμμετέχουν και τη χώρα μας, γιατί συμμετέχουν αθλητές από πάρα πολλές χώρες του κόσμου από το εξωτερικό. Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια σε εσάς που είστε η Επιτροπή, η οργανωτική, η υπεύθυνη, που από την επόμενη μέρα που τελειώνει ένας μαραθώνιος δρόμος, σχεδιάζεται, προγραμματίζεται, λειτουργείται, ενεργείται, προκειμένου να φτάνουμε κάθε χρόνο σε μια ευχάριστη θέση, όπως και φέτος, για την πραγματοποίηση του επόμενου μαραθωνίου δρόμου. Εμείς σαν Δήμος, που έχουμε τα 10 χιλιόμετρα, από το δημοτικό στάδιο Απελοκήπων Ενεμένης Κωνσταντίνος Καραμαλής μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, κάθε χρόνο το έργο το ξέρουμε πολύ καλά, είμαστε κατάλληλα προπαρασκευασμένοι και τώρα και θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας και σε ό,τι μας ζητήσετε εσείς. Καλή επιτυχία και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν, πάμε στους συνεργάτες μας. Θα ξεκινάω με τον ονομαστικό χορηγό του αγώνα, του 16ου Διεθνούς Μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος, ο Big Win, που είναι η Big Win. Big Win είναι ένα από τα καλύτερα brand παγκοσμίως, συμβάλλει έμπρακτα στον ελληνικό αθλητισμό, στηρίζοντας αθλητικές ομάδες, ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αθλητικά events και αθλητές ατομικών αγωνισμάτων. Παράγει στηρίζει τους ανθρώπους και τις κοινωνίες που δραστηριοποιείται μέσω ενεργειών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που στόχο έχουν τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Πάμε. Ο Μασούτης είναι ένα νιου έντι για μας, για την οικογένεια της διοργάνωσης, όπου τρέχει στους μαραθώνες της ιστορίας ως μέγας χορηγός. Η Μασούτη, στο πλαίσιο της φιλοσοφίας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στηρίζει τον διεθνή αγώνα, προσφέροντας κατά αυτόν τον τρόπο χαρά, χρώμα και πολλαπλά ωφέλη στους ανθρώπους, στην πόλη μας και στη χώρα γενικότερα. Η Zenith, που είναι πολλά, σε πολλές διοργανώσεις κοντά μας και την ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως και όλους τους συνεργάτες μας. Η Zenith που βρίσκεται σταθερά δίπλα σε όλους τους Έλληνες και με κύρια δραστηριότητα προμήθεται πόλης φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας με κοινοτόμες αξιότητες της υπηρεσίας για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια. Η εταιρεία DOL, η μεγαλύτερη εταιρεία στον χώρο των φρούτων και λαχανικών στον κόσμο, ενώνει τις δυνάμεις της και αυτή με το μαραθώνιο, επίσης πολλά χρόνια συνεργάτης μας. Η εταιρεία ΑΒΡΑ, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΒΡΑ, δημοσίευσε τη δρομή του μαραθωνίου κάθε φορά και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι πρόσωπο στο Μασούτη εδώ. Ναι, ωραία. Θα θέλαμε να μας πείτε διαλόγια για την άφηξή σας στον αγώνα μας. Συνεχίστε εσείς. Θα δείτε μετά. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε. Τα ΙΕΚ ΑΧΜΗ είναι από τα 7 καλύτερα κρεβετήρια της Ευρώπης που βρίσκονται στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Κρήτη και Ρόδο. Επίσης τιμούν τον αγώνα. Η Sky Express, η ταχύτερη αναπτυσσόμενη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα σήμερα, από την Ελληνική Παρουσία 24 αεροδρόμων της Ελλάδας, αλλά και σε ένα δίκτυο προορισμών εξωτερικού που διαρκώς μεγαλώνει, θέλουμε να είναι πάντα μαζί μας. Είναι μια αεροπορική εταιρεία που πραγματικά
αυτή πολλά εύσημα, γιατί μόνο τα καλύτερα ακούμε για αυτήν τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι γεγονός. Η Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης, που για περισσότερο από 40 χρόνια παρέχει υψηλής ποιότητας νοσηλευτικές και διαγνωστικές υπηρεσίες, και με επιστημονική εξειδίκευση και ιατρική τεχνολογία, εμείς νοσηλεύονται κάθε χρόνο περισσότερο από 25.000 ασθενείς, ενώ άλλοι 60.000 εξυπηρετούν στα εξωτερικά ιατρία και εργαστήρια. Το Πάμα Συνεργαστών, μια ακόμα εταιρεία. Η Fix Άνευ συμπορεύεται με την εποχή και τις τάσεις της και προσφέρει τη μοναδική μπύρα χωρίς αλκοόλ, με μόλις 14 μήνες ανά 100 ευρώ, είναι παρακαλώ, που διατηρεί αναλύοντα την εθνική γεύση μπύρας, που μόνο η ζυμογνωσία της Fix μπορεί να προσφέρει, είναι μαζί μας στον αγώνα. Η Ελληνική Εταιρεία Εξουσίας Ανακύκλωσης, σημαντικό το έργο της. Θα πούμε και άλλα για το σχετικά με το περιβάλλον και τις δράσεις της ανακύκλωσης και μέσα από την κουβέντα και μέσα από την διοργάνωση. Από τη συγκεκριμένη ιστορία, Λάζαρε Κυρίζογλου, που ήσασταν οι άνθρωποι τότε που σκεφτήκατε κάτι που θεωρούμε τώρα δεδομένο, πραγματικά είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένα σημαντικό γεγονός για τη χώρα μας, για την ιστορία μας, ένα σημαντικό γεγονός για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όσον αφορά ο 16ος Διεθνής Μαραθώνιος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, για άλλη μια φορά δείχνει τον ανθρωπιστικό του χαρακτήρα και κυρίως ότι είναι επίκαιρος. Φέτος η διοργάνωση είναι αφιερωμένη στο χαμόγελο του παιδιού. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε και εσάς πραγματικά για το πολύ μεγάλο αγώνα που δίνετε. Και καθώς επίσης έχουμε αποφασίσει να συνδιοργανώσουμε τον παιδικό αγώνα και κυρίως μέσα από τον παιδικό αγώνα να περάσουμε μηνύματα που έχει να κάνει για την ειρήνη. Μια ειρήνη που με πολύ μεγάλη ευκολία τη λένε, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους εμάς για να την έχουμε. Και θεωρώ ότι τέτοιου είδους αθλητικά γεγονότα μας δίνουν δυνατότητα να συμμετέχουν πολίτες και άνθρωποι από όλη τα μέρη της γης και να δώσουμε όσο δυνατόν μηνύματα παντού, έτσι ώστε οι γειτονικές μας χώρες να σταματήσει όσο δυνατόν γρηγορότερα ο πόλεμος και να χαρούν και αυτοί το ίδιο όμορφο όπως χαιρόμαστε και εμείς στην ελευθερία της καθημερινότητας. Μέσα από τη συμμετοχή του καθενός δίνουμε 1 ευρώ σε κάθε ατομική συμμετοχή στο χαμόγελο του παιδιού και καθώς επίσης 0,5 ευρώ μέσα από κάθε ομαδική συμμετοχή. Καθώς επίσης υπάρχουν πάρα πολλοί συνεργαζόμενοι φορείς κοινωνικής προσφοράς, εάν δεν κάνω λάθος δρόσο, γιατί πραγματικά ο δρόσος είναι η πηγή, νομίζω είναι 81 οι φορείς, ο δρόσος είναι 10 να μας επιβεβαιώνει κάθε φορά. Καθώς επίσης έχουμε και ένα οικολογικό αποτύπωμα, όπου εδώ θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμο Θεσσαλονίκης, γιατί πέρα από τη δράση που κάνουμε ως σύλλογος και να συγχαρούμε και να ευχηθούμε τα 25 έτη που γιορτάζει σήμερα ο σύλλογος, όχι μόνο τα εκατοστήσια, αλλά τα χιλιάς, γιατί τέτοιου δράσεις νομίζω δεν έχει όριο ηλικία. Άρα πολλά τα έτη. Δέσποτα. Πολλά τα έτη του συλλόγου μας. Και πραγματικά θέλω να συγχαρώ εδώ το Δήμο Θεσσαλονίκης και τους εργαζομένους του Δήμου, που πραγματικά ενώ γίνεται μια τεράστια διοργάνωση και είναι από τις λίγες διοργανώσεις που οι συμμετέχοντες είναι πολύ περισσότεροι από τους θεατές. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτό το γεγονός, αλλά ακόμα πιο σημαντικό, μετά από 3 ώρες φεύγοντας από τη διοργάνωση, διαπιστώνει στην πόλη να είναι σε ένα άψογο σημείο. Και εδώ θέλω να συγχαρώ το σύνολο των Δήμων, κυρίως το Δήμο Θεσσαλονίκης, το Δήμο Μπελοκήπων και κάθε Δήμο από όπου περνάμε, διότι πραγματικά και τη διοργάνωση του συλλόγου μας και κυρίως μέσα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε τους εθελοντές. Γιατί τίποτα δεν θα γινόταν χωρίς τη συμμετοχή των εθελοντών. Καθώς θα δείτε ότι οτιδήποτε υλικό υπάρχει πλέον από εμάς είναι από υλικά, από ανακυκλώσιμα υλικά, και καθώς προσπαθούμε να μειώσουμε κατά πολύ τη διαδικασία του εντύπου και να υπάρχει μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης. Όπου μια ενημέρωση που κάναμε σε κάθε συμμετέχοντα να μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που αφορά τη συλλογή των είδων πρώτης ανάγκης.
θέλω και εγώ από την πλευρά μου να παροτρύνω όλους εμάς που θα συμμετάσχουμε, να φέρουμε ήδη πρώτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια σημαντική αποστολή σε γειτόνους, ανθρώπους, σε παιδιά, σε γυναίκες που αυτή τη στιγμή δοκιμάζονται στην γειτονική μας χώρα, την Ουκρανία. Όσον αφορά, θα ήθελα να πω και κάτι ακόμα, με το όνομα την ειρηνηδιαδρομία. Είτε λέγεται ειρηνηδιαδρομία, είτε λέγεται λαμπαδιαδρομία, σίγουρα είναι ανθρωποδιαδρομία. Και επίκεντρο έχει τον άνθρωπο και τις αξίες του ανθρώπου. Και είναι πολύ σημαντικό ότι δίνονται αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους μηνύματα, μηνύματα ουσίας. Και δεν τα δίνουμε τα μηνύματα μόνο και μόνο για να τα πούμε. Για άλλη μια φορά, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε και σε λίγο θα δώσω το λόγο στον Παναγιώτη Παιδίου για το εξαιρετικό πραγματικά αυτό έργο που κάνει σε όλα τα μήκη και πλάτη, όχι μόνο για την προσφορά τη διοργάνωση τη δική μας. Αλλά πριν θα ήθελα να καλέσω την κυρία Καραμούκο από την εταιρεία Μασούτης που εκπροσωπείται σήμερα εδώ και είναι ένας νέος συνεργάτης για τις δύο διοργανώσεις και πιστεύω ότι θα αφήσει από το κομμάτι και στις δύο διοργανώσεις να μας πει δύο λόγια. Τον 10ο Εθνική Μαραθώνα Πέλη Θεσσαλονίκη. Η εταιρεία ως μια καθαρά ανθρωποκεντρική εταιρεία οργανώνει, έχει πολλές ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθείας. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να λείπουμε και από τον πολύ σημαντικό αυτό θεσμό του αθλητισμού. Είμαστε δίπλα σε όσους μας χρειάζονται, είμαστε δίπλα σε όσους έχουν καθημερινά ανάγκη. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Εμείς πιστεύουμε στις χρόνιες, μακροχρόνιες συνεργασίες. Ευελπιστούμε όλη η Θεσσαλονίκη, όλη η Βόρεια Ελλάδα και γιατί όχι όλη η Ελλάδα να αγκαλιάσει αυτό το θεσμό, να γίνει πάρα πολύ γνωστό πανευρωπαϊκά. Και ναι, να είναι συνυφασμένος πάντα με δράσεις όπως είναι αυτό το χαμόγελο του παιδιού. Χαιρετίζω την κυρία Μακρύ, η οποία ήταν κανονικά στο βήμα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ήταν η πρώτη επαφή που έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία σε όλους. Το χαμόγελο έχει το λόγο τώρα. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη διαχρονική συνεργασία που έχουμε με τη διοργάνωση. Είναι η 16η χρονιά. Για μας είναι διαχρονική. Η διοργάνωση που γίνεται του παιδικού μαραθωνίου επίσης έχει γίνει ένας θεσμός. Είμαστε εκεί λοιπόν όλοι μαζί με τους εθελοντές μας για την ασφάλεια των παιδιών. Όμως θέλουμε να πούμε για την φετινή πρωτοβουλία της Οργανωτικής Επιτροπής, όπου μέσα από το πρόγραμμα κοινωνικής ευθύνης έρχεται να συνυπαστεί με τις αξίες του οργανισμού για την ισότητα, την αλληλεγγύη, το σεβασμό και να δώσουμε όλοι μαζί, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά. Τα παιδιά που είναι το μέλλον, να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν το χαμόγελο που τους αξίζει, χωρίς διακρίσεις, χωρίς βία, χωρίς φτώχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους μέσα από τη συμμετοχή τους, μέσα από τη συμμετοχή τους αυτή τη διοργάνωση, ενώνουν τις δυνάμεις τους για περισσότερα παιδικά χαμόγελα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διοργάνωση, το νέο αστρίτο που είναι πάντα κοντά μας. Ευχόμαστε σε όλους δρομείς καλή επιτυχία, με ασφάλεια. Θα είμαστε εκεί και με τα ασθενοφόρα μας όπως κάθε χρόνο. Να είστε καλά. Τα λέμε λοιπόν την Κυριακή 10 Απριλίου με χαμόγελο. Να είστε καλά. Thank you.
Λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω και έναν εκ των πρωταγωνιστών, τον Ιάσονα τον Ιωαννίδη, τον πρωταθλητή, τον νικητή του τελευταίου μαραθωνίου Μέγας Αλέξανδρος. Γιατί λέμε για το πλούσιο πρόγραμμα και κοινωνική ευθύνη και το περιβαλλοντικό, αλλά πρέπει να δώσουμε και το λόγο στους πρωταγωνιστές. Ένας σπουδαίος πρωταθλητής του Ηρακλή που έχει νικήσει και στα 5 χιλιόμετρα και τελευταία μας εκκλήση και στο μαραθώνιο. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα να χαιρετήσω και εγώ με τη σειρά μου τον αγώνα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι και σήμερα και θα είμαι και στην εκκίνηση. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή επιτυχία. Ο αγώνας την έχει την επιτυχία, το έχει αποδείξει τόσες φορές. Καλή επιτυχία σε όλους όσους θα τρέξουν, να πραγματοποιήσουν τους στόχους τους. Εκτός από αυτό, θα ήθελα βέβαια να ευχαριστήσω και ήταν η σύσσωμη πολιτική ηγεσία, ήθελα να την ευχαριστήσω της πόλης. Είναι πολύ σημαντικό που βρίσκεται κοντά στον αθλητισμό. Μιλάω ως εκπρόσωπος τώρα και των αθλητών και των προπονητών και του στίβου γενικότερα. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι αυτή η οποία μπορεί να αγκαλιάζει τέτοιες προσπάθειες. Είμαστε επίσης πολύ χαρούμενοι που θα έχουμε και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα μετά από πάρα πολλά χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Και ελπίζουμε να συνεχίσουμε αυτό το ρυθμό, γιατί ο αθλητισμός πρέπει να το προάγουμε τον αθλητισμό. Και η Θεσσαλονίκη είναι και η κοιτίδα του αθλητισμού. Εκτός από αυτό, συγχαρητήρια και στον Τρίτο Άρτο Σύλλογο, που μέσα πλαίσια όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση κάνει κάποιες κοινωνικές δράσεις που το έχουμε όλοι ανάγκη, και οικονομική στήριξη και ηθική. Αυτά με τη σειρά μου, εύχομαι να τρέξω κι εγώ καλά και να είμαι μέρος αυτής της γιορτής που θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν νικητής πέρσι. Πέρσι το είχε πει όμως και συνέντευξη ότι θα είναι νικητής φέτος. Όταν ξεκινάς τον αγώνα, πάντα έχεις στο μυαλό σου ότι θα είσαι εσύ ο νικητής. Με αυτό το σκεπτικό. Δεν έχουμε για να περνάει η ώρα. Και για να περνάει η ώρα τρέχουμε, και για να περνάμε καλά τρέχουμε, αλλά και για να πετυχαίνουμε και τους στόχους μας. Τον κύριο Ποδιώτη θα καλέσω εδώ, τον Γενικό Γραμματέα της Ομαλυτικής Επιτροπής, διότι η διοργάνωση έχει πάρα πολλούς πολλούς οι οποίοι τη στηρίζουν και νομίζω ότι ο κύριος Ποδιώτης θα ξέρει καλύτερα από τον καθένα. Γεια σας και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, γιατί πάντα από τον άκαρο ρόλο προς το τέλος της εκδήλωσης να λέω ονόματα τα οποία κουράζουν, αλλά αυτά που θα προσπαθήσω να πω σύντομα, περνάνε ένα μήνυμα που αυτό θέλω να μείνει. Όταν οι φορείς συνεργάζονται, υπάρχει κατανόηση και όρεξη και δουλειά, μπορούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Κάτι που ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια από τρεις ανθρώπους, μέσα από τη συνεχόμενη συνεργασία πολλών φορέων, καταφέρνουμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα που φέρνει προς τα έξω και τον Μεγαλέξανδρο και την πόλη της Θεσσαλονίκης. Επιγραμματικά, υπάρχει η θεσμική υποστήριξη από το Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης, την Περιφέρεια και την Εθνική Μακεδονίας, το Υπουργείο Αθλητισμού, Πολιτισμού και την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού μαζί, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και επίσης τους 6 Δήμους, το Δήμο Θεσσαλονίκης, εκκίνηση των 5 χιλιόμετρων και τερματισμού όλων των αγώνων, Δήμος Αμπελοκυπών Μενεμένης, εκκίνηση 10 χιλιόμετρων, Δήμος Πέλλας, η εκκίνηση του Μαραθωνίου και οι τρεις Δήμοι Χαλκιδόνας, Δέλτα και Κορδελίου Ευόσμου, από όπου διέρχεται ο Μαραθώνιος. Έχουμε την υποστήριξη του ΣΕΡΑΣ και της ΕΑΣ ΕΡΑΣ Θεσσαλονίκης και της ΕΙΜΣ, που ΕΙΜΣ είναι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Δρόμων Μεγάλων Αποστάσεων, που έχει πιστοποιήσει από την πρώτη στιγμή το δικό μας αγώνα. Έχουμε επίσης την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του ΕΟΤ, την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNESCO και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μαζί μας. Ο σύλλογός μας έχει συνάψει πρωτόκολλα συνεργασίας και τα αποτελέσματα θα αρχίσουν να φαίνονται τα επόμενα χρόνια με τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Μάρκετινγκ Θεσσαλονίκης, το Σύνδεσμο Τουριστικών Γραφείων Κεντρικής Μακεδονίας, την Ένωση Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, το Θεσσαλονίκη Convention Bureau, που είναι η διοργάνωση των φορέων που διοργανώνει τα συνέδρια Θεσσαλονίκη, τα ΤΕΦΑ Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο, το Διεθνές Πανεπιστήμιο Τμήμα Ψυχοθεραπείας, που είναι κοντά μας και μας υποστηρίζουν. Έχουμε αρκετούς θεσμικούς φορείς. Να αναφέρω κυρίως το ΕΚΑΒ, που παρέχει
της υπηρεσίας του αδιαλείπως και συνέχεια σε όλο το μήκος της διαδρομής. Έχουμε ελληνική αστυνομία, τροχαία, πυροσβεστική, τη δέθια λέξη που μας υποστηρίζει με το registration και είναι πάντα μαζί μας. Και φυσικά πολλούς άλλους υποστηρικτές υπάρχουν στο site αναλυτικά. Μπορεί ο καθένας να πάρει πληροφορίες. Αυτό που θέλω να πω ότι είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Πραγματικά δουλεύοντας και με τη βοήθεια όλων φέρνουμε τα αποτελέσματα που θα δείτε την Κυριακή το βράδυ και του χρόνου την ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, δώστε μας 5 λεπτά ακόμα και θα περάσουμε έξω μετά για να πάμε στο κουφέ. Λοιπόν, πριν να παίξουμε ένα πολύ ωραίο βίντεο τον οργανισμό του Δημού Θεσσαλονίκη, που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για τις διοργανώσεις και θα καλέσω τον πρόεδρο του Νέα Στρίτων να κλείσουμε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη τύπου, θα ήθελα να καλέσω κάποιο εκπρόσωπο από τους κριτές του Σπύρου που είναι εδώ και όλοι. Πολύ ωραία. Παρακαλώ πολύ, ελάτε να πείτε δύο λόγια από εκεί που είσαι. Είναι σημνή, δεν είναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πολύ ωραίο βίντεο του οργανισμού του Δημού Θεσσαλονίκης και να κάνει ένα κρίσιμο πρόσκληση, θα το πω, κυρία Καραμίκου, η πρόεδρος του ΜΕΑ Στρίτων. Λίγο τον κύριο Τοπούλ, τον πρόεδρο της ΕΑΣ ΕΓΑΣ, γιατί η Άσον αναφέρθηκε σε κάποιες πολύ ωραίες ειδήσεις και νομίζω ο κύριος Τοπούλης θα μας πει κάτι σχετικά με αυτό. Είναι μια πρόσκληση επίσης. Εδώ νομίζω πρέπει να μας πει κάτι και η ψυχή του. Η ψυχή, είπαμε, το κρίσιμο, θα κάνει κρίσιμο πρόσκληση. Εγώ ήθελα να αναφερθώ σε αυτό που μου έδωσε πάσα ο Ιάσονας, που μια και το ανέφερε, να το ανακοινώσουμε κιόλας για να αναφερθεί. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, η Θεσσαλονίκη και η ΕΑΣ ΕΓΑΣ Θεσσαλονίκης θα διοργανώσει... 14 το... δεν είναι. Ορίστε. Το 14 δεν είναι. Το 9 μου φαίνεται. Το 7, κάπου εκεί. Και για πρώτη φορά η διοίκηση του ΣΕΓΑΣ μας αναθέτει φέτος τη διοργάνωση του παρελίου πρωταθλήματος ανδρών γυναικών στη Θεσσαλονίκη. Είναι το μεγαλύτερο πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Βέβαια, σε αυτό συμμετέχει και η Περιφέρεια και ο Δήμος, που είμαστε σε κάποια συνεργασία, συζητήσεις κλπ. Θέλω να πω ότι θα ζωντανέψει η Θεσσαλονίκη στο τέλος Ιουλίου με αυτό το πανεπιστήμιο. Θα έρθουν πάρα πολλοί αθλητές και συνοδοί προπονητές από όλη την Ελλάδα. Αυτό ήθελα να το ανακοινώσω, μια και το ανέφερε ο Διάσονας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους. Κυρία Καραμίκου, ένα από τους εσάς για να κάνετε το επίσημα λοιπόν. Καλησπέρα και από το Σύλλογο Τρίτο και από μένα. Μόνο περήφανη μπορώ να νιώθω με όλα αυτά που ακούσαμε σήμερα εδώ ως πρόεδρος του Συλλόγου, με όλη αυτή τη συνέργεια που έχουμε με τους Δήμους και αξιοποιούμε όλη την κληρονομιά που πήραμε από την αρχή της ιστορίας. Πολύ χαιρόμαστε όλοι που σήμερα γιορτάζουμε εδώ τα γενέθλια τα 65 χρόνια του Συλλόγου και έχουμε τη χαρά να τα μοιραζόμαστε με τόσο αξιόλογους φορείς και συνεργάτες. Νομίζω αυτός είναι και ο Σύλλογος που έχει μια ανοιχτή αγκαλιά στην πόλη και έχει συνενώσει τους πάντες. Κύριε Δεβέκη, θα σε ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και για τη νέα συνεργασία που έχουμε μαζί σας. Όπως το προηγουμένως έχουμε αξιοποιήσει όλη αυτή τη γεωργονομιά που έχουμε πάρει από όλα αυτά που έχουν γίνει όλα τα τελευταία αυτά 16 χρόνια. Και πραγματικά όλοι οι φορείς, αυτό που ανέφερα είναι όλοι σήμερα εδώ, να κάνουν περήφανοι που έχουμε ανοίξει το Σύλλογο ακόμη περισσότερο και προβάλλουμε και την πόλη μας και τουριστικά εκτός από τον αθλητισμό, εξωστρέφεια σε αυτό το σύλλογο και όλα μαζί, αθλητισμός, πολιτισμός, τουρισμός, η χώρα όλη ενωμένη, εκπρόσωποι από όλους και από όλες μας, ο κάθε ένας μια μεγάλη αξία σε αυτό που λέμε αθλητισμό και μπορούμε όλοι να δώσουμε κάτι παραπάνω, η χωρική μας,
οι συνεργάτες μας, όλοι εμείς είμαστε πάντοτε ανοιχτά, είναι ανοιχτά ο σύλλογος για να μπορέσουμε να ακούμε κάθε πρόταση, κάθε ιδέα. Είμαι ιδιαίτερη περήφανη για αυτή την εκδήλωση που θα έχουμε κατά τη διάρκεια του 16ου αγώνα μας Μεγάλου Αλεξάνδρου τώρα με την ειρηνοδρομία και με όλη την πρόσκληση με τον Τούρκο Πρόξονα και όλο αυτό που θα αλλάξει η δράση, καθώς και με την κοινωνική τελική μας δράση σε όλο αυτό το τομέα, με τον πόλεμο, τη θρησκεία του πολέμου. Και σας προσκαλώ όλους να ζήσουμε όλοι μια μεγάλη γιορτή, να φύγουμε μέσα από τη σκιά αυτή που μας έχει βασανίσει το τελευταίο δίμηνο, να χαρούμε, να τρέξουμε, να περπατήσουμε για να βρεθούμε όλοι μαζί την Κυριακή κάτω στην παραλία στο Μέγα Αλέξανδρο. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα. Ευχαριστώ πολύ.